Για να δούμε τώρα την επίθεση για τους Βραζιλιάνους. Είναι καλή σέντρα, κεφαλιά η μπάλα στο δοκάρι, δεν έχει περάσει τη γραμμή σύμφωνα με τους διαιτητές. Διαμαρτύρονται οι Βραζιλιάνοι, ο Άλαν Κάρτετς συγκεκριμένα, με την σέντρα από τον Μπρουνό σηκώνει το Κάρτετς, πιάνει την κεφαλιά, η μπάλα είναι μέσα. Η μπάλα είναι μέσα και θα έπρεπε να μετρήσει γκολ εδώ. Ο Γκάνσο πολύ ωραία πέρασε την μπάλα για να βγει τελικά η επίθεση για τους Βραζιλιάνους. Ο Γκάνσο σε θέση βολής, το πλασέ η μπάλα στο δοκάρι και πάλι. Για τον Χόκμπερ, Τσάβες, ακόμα πιο αριστερά η μπάλα. Το σουότ εκπληκτικό γκολ από τον Χόκμπερ. Ένα φανταστικό γκολ και ανοίγει το σκορ για την ομάδα του Περού, την Σέντρα Βαγέχο. Από εδώ θα απολαύσουμε καλύτερα αυτό το εξαιρετικό γκολ από τον Χόκμπερ. Εδώ ο Χάτσον κάνει ωραία κίνηση, το σούτ, εντυπωσιακή επέμβαση από τον Λίπμαν που κρατά και την μπάλα στο 49. Τώρα είναι αυτός που θα κάνει και την παλιά, ψάχνοντας τον Καγιέρι, μπαίνει στην πλάτη του αμυντικού εκεί, θα κάνει και τον πλασέ, υπέροχο γκολ στο 66, το 1-1 από τον Καγιέρι. Εκτελεί στο δεύτερο δοκάρι μπάλα, οι κόντρες, το γύρισμα και απίστευτη φάση στο 92 για να πάρει την νίκη η Σάο Πάολο. Νέο κόρνερ για τους Βραζιλιάνους, ψάχνουν την νίκη πάνω στη γραμμή το διώξιμο. Κόντρες μες στην περιοχή, με τους Βραζιλιάνους να επιμένουν, το γύρισμα ο Λίπμαν και πάλι θα απομακρύνει. Μεγάλες φάσεις στο τέλος για τη Σάο Πάολο.